Πράγματι, σήμερα έχουμε ασχοληθεί πολύ με το περιβάλλον. Ξεκίνησε μία ομάδα του περιβάλλοντος και καθαρίζει εδώ τα αλμυρίκια. Ταυτόχρονα σας πω ότι υπάρχει μία ακόμα πιο μεγάλη ομάδα η οποία βρίσκεται στον εμποριού αυτή τη στιγμή και καθαρίζει τα αλμυρίκια του εμποριού μαζί με συνεργασία με τα μαστιχοχώρια. Έχουμε καλέσει εδώ δύο ομάδες. Η μία είναι ο Ποσειδών του κυρίου Αμύγδαλου και η άλλη είναι του κυρίου Σπυράκη, περιβαλλοντολογική της Κλειδούς, οι οποίοι είναι όλοι παρόντες εδώ και καθαρίζουν το ναυτικό όμιλο μέχρι το αεροδρόμιο από χαρτιά, μπουκάλια κλπ. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα συνεργείο του Δήμου Χίου που κάνει χορτοκοπή εδώ ταυτόχρονα να φτιάξει παραλία. Η κατάσταση στις παραλίες ποια είναι και τι θέλετε να πείτε στον κόσμο τώρα με αφορμή που ξεκινήσουν και... Η κατάσταση της παραλίας είναι αρίστη, έχει βελτιωθεί με μηχάνημα. Κάτι καμπίνες, κάτι λεπτομέρειες, υπάρχει η τεχνική υπηρεσία η οποία αυτή επανδρώνει όλες τις παραλίες. Αυτή τη στιγμή είναι εδώ και μια εβδομάδα, έχει ξεκινήσει. Η ελληνική ομάδα διάσωσης και το τμήμα της στοιχείου που είναι τμήμα υγρού στοιχείου και περισσότερο θαλάσσιου στοιχείου είναι ευαισθητοποιημένη σε ό,τι έχει σχέση με τις αχτές και τις θάλασσες, γιατί είμαστε συνήθως μέσα στη θάλασσα και στις αχτές, επειδή τα σκάφη μας είναι για αυτή τη δουλειά, για να προσεγγίζουμε δύσβατες και απόκρημνες και δύσβατες περιοχές και βλέπουμε δυστυχώς το τι γίνεται σε αυτές τις παραλίες που είναι από πλαστικά και από ρήματα και είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Δυστυχώς η ώρα ήταν δύσκολη, διαφορετικά θα ήταν πολύ περισσότερη από την ομάδα εδώ, γιατί είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο συγκεκριμένο θέμα και προσπαθούμε να κρατάμε καθαρή τη θάλασσα. Βρισκόμαστε εδώ στην παραλία του ναυτικού ομίλου Χίου, συμμετέχοντας ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης μαζί με το Δήμο Χίου και μαζί με το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ποσειδών Χίου, στο συμβολικό καθαρισμό της παραλίας εδώ από τον ναυτικό όμιλο μέχρι το αεροδρόμιο. Είναι μια δράση στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης. Φυσικά θέλουμε να πούμε στους πολίτες για τη σημασία του να έχουμε καθαρές ακτές, καθαρές θάλασσες και ό,τι συμβαίνει αυτό για την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Και ελπίζουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτό και να έχουμε και περισσότερη συμμετοχή στο μέλλον.